Είναι άραγε ανάμεσα στις αρμοδιότητες του διευθυντή κάποιου σχολείου η πληρωμή του πετρελαίου θέρμανσης? Μάλλον όχι. Ωστόσο, ο διευθυντής κεντρικού δημοτικού σχολείου της Πάτρας αναγκάστηκε να βάλει χρήματα από την τσέπη του για να μην κρυώνουν οι μικροί μαθητές. Το 2010 η μείωση των κονδυλίων που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων ήταν μειωμένες κατά 60% περίπου σε σχέση με το 2009. Φέτος με τον Καλλικράτη οι σχολικές επιτροπές θα συγχωνευτούν σε επίπεδο Δήμων και καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από τη νέα χρονιά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ίδιων των σχολείων. Σε λίγο καιρό πολλά θα είναι τα σχολεία που δεν θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό γιατί δεν έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς. Και όχι μόνο ρεύμα, ούτε τηλέφωνο, ούτε νερό θα έχουν. Σε άλλο μεγάλο σχολικό συγκρότημα, πριν από καιρό τους τελείωσε το φωτοτυπικό χαρτί. Οι μαθητές αναγκάστηκαν να φέρουν από το σπίτι τους προκειμένου να πάρουν φωτοτυπίες. Αναγκάζονται οι γονείς να βάζουν χρήματα για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και καταλαβαίνετε ότι σε καμιά περίπτωση δεν βοηθάει και το ίδιο το σχολείο αυτή η πρακτική που ακολουθεί το Υπουργείο με την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Και βέβαια δεν μπορούν και οι ίδιοι γονείς να πληρώνουν για ένα αγαθό που ήδη το έχουμε πληρώσει μέσω της φορολογίας πάρα πολλές φορές. Όπως τονίζουν οι δάσκαλοι, οι τραγελαφικές αυτές καταστάσεις θα χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα από εδώ και στο εξής. Δάσκαλοι και γονείς μαθητών καλύπτουν οι ίδιοι τις ελλείψεις των δημοτικών. Αλλά πόσο ακόμα? Το Υπουργείο θα πρέπει σύντομα να στείλει χρήματα για τα σχολεία, γιατί το ΒΕΡΕΣΕ τελειώνει.